Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα tutorial σχετικά με την Python και πώς προγραμματίζουμε γραφικά όχι στην κονσόλα. Στο σημερινό tutorial θα δείξουμε το widget check button. Στο προηγούμενο tutorial είχα μιλήσει για το radio button, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για το check button. Ουσιαστικά αυτό το γραφικό στοιχείο επιτρέπει την πολλαπλή επιλογή όπως βλέπουμε και εδώ και λειτουργεί ουσιαστικά ως διακόπτης on-off. Ο χρήστης έχει δυνατότητα να επιλέξει λοιπόν όσα στοιχεία θέλει από την ομάδα αυτή και θα δούμε στη συνέχεια ότι κάθε στοιχείο μπορεί να συσχετίσει μια συνάρτηση μέθοδο η οποία και εκτελείται όταν βέβαια επιλεγεί. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς φτιάχνουμε τα check buttons. Ξαναλέω, επιτρέπει πολλαπλή επιλογή και όχι μοναδική επιλογή όπως είχαμε δει στα radio buttons. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς φτιάχνονται αυτά. Θα ανοίξουμε ένα καινούργιο new. Εντάξει, στην αρχή κλασικά από τη βιβλιοθήκη from Tinker, Stuff Kinter, import everything. Και φτιάχνουμε γρήγορα το βασικό μας παράθυρο και window.mainloop. Ας φτιάξουμε και γρήγορα έτσι μια ερωτησούλα, ένα label. Ας το πω Ελένα, είσαι και το L, ίσον λοιπόν η label, το οποίο προς το παρόν θα το βάλουμε στο window. Και θα μας έχει μια ερώτηση, άρα text, ίσον, ας πούμε ποιες από τις παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμες της λέξης πλοίο. Ας πούμε φτιάχνουμε λοιπόν μια εκπαιδευτική εφαρμογή. Στοιχίζουμε και το label από κάτω, L grid, και δεν βάζω τίποτα. Έχουμε πει θα πάει στο row 0, column 0. Αν το τρέξουμε λοιπόν, το μόνο που έχουμε κάνει, α, τελική μια αποθήκευση εδώ, ας το πούμε check buttons παράδειγμα 1. Αν το τρέξουμε λοιπόν, έχω κάνει κάποιο λαθάκι εδώ, from tafkinter import και όχι import λοιπόν. Αν το τρέξουμε βλέπουμε το πρώτο μας label είναι πανέτοιμο. Ποιες από τις παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμες της λέξης πλοίο? Εδώ θέλω ένα ωμέγα, ένα ωμέγα, και στη συνέχεια θα φτιάξουμε τα check buttons. Λοιπόν, εδώ μπορεί να ονομάσετε όπως θέλετε, ας πούμε check 1. Ουσιαστικά δημιουργούμε ένα αντικείμενο της μεγάλης κλάσης checkbox, την οποία τη γράφουμε έτσι, το C κεφαλαίο, και μέσα στην παρένθεση όχι checkbox, check button, συγγνώμη, check button λοιπόν, και μέσα σε παρένθεση αυτό θα πάει στο window και τώρα χρειαζόμαστε τι θα λέει ένα text. Ας βάλουμε μια όντως συνώνυμη λέξη του πλοίου, ας βάλουμε καράβι. Χρειαζόμαστε το ίδιο χαρακτηριστικό variable, το οποίο ουσιαστικά θα δούμε παίρνει μόνο δύο τιμές. Εδώ τώρα δίπλα από το ίδιο χαρακτηριστικό variable μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Ας πω var1, μεταβλητή 1, και αυτή εδώ παίρνει μόνο δύο τιμές. On value ίσον 1, off
value ίσον 0. Ουσιαστικά είμαστε έτοιμοι, δεν θα το δούμε, θέλει μία στοίχηση αυτό, άρα τελεία grid, ας πούμε ότι υπάρχει αυτό από κάτω. Ξαναλέω, όσο δεν έχουμε frames και τέτοια, δεν μας πολύ ενδιαφέρει και η στοίχηση, αλλά αυτό φυσικά πρέπει να το δηλώσουμε και παίρνει και βλέπουμε τη μέσα κέρες 0 ή 1, ας το πούμε int var, το var 1 ας πούμε, int var. Αν το τρέξουμε λοιπόν τώρα, θα δούμε ότι έχουμε φτιάξει το πρώτο μας check button, το οποίο εδώ όταν πατάμε, δηλαδή όταν ο χρήστης το έχει επιλέξει, η τιμή της μεταβλητής var 1 είναι στον value, δηλαδή έχει πάρει την τιμή 1. Όταν δεν το πατάμε, έχει πάρει την τιμή 0. Και για επιβεβαίωση, ας κάνουμε εδώ και μια συναρτησούλα, η οποία θα μας δείχνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Command ίσον show 1 στην πω, και ας φτιάξουμε και τη συναρτησούλα def show 1, η οποία θα μας δείχνει στην κονσόλα αυτό ακριβώς, σε τι κατάσταση δηλαδή είναι το check button, αν είναι τικαρισμένο ή όχι. Την τιμή έχουμε συζητήσει, την παίρνουμε με την έτοιμη μέθοδο get, άρα αν εδώ γράψουμε print var1.get και τρέξουμε το πρόγραμμα, εδώ όταν πατάμε tick βγαίνει το 1, όταν δεν το έχει επιλέξει ο χρήστης, εδώ στην κονσόλα βλέπουμε το 0. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο τιμές, το 0 και το 1. Πολύ γρήγορα τώρα μπορούμε από κάτω να φτιάξουμε όσα θέλουμε, ας κάνω άλλα 2-3. Απλά εδώ θα πρέπει φυσικά να βγούμε κάτι άλλο, var 2. Var 2. Ας το ονομάσουμε και αυτό, ας πούμε check button των 2. Εδώ βέβαια θα βάλουμε μια άλλη επιλογή, καράβι, ας πούμε και βαπόρι. Εδώ θα πούμε τη συνάρτηση show 2, γιατί θα μας δείχνει την τιμή για το δεύτερο, το οποίο η μεταβλητή την έχουμε πει var 2, άρα και εδώ print var 2 get. Νομίζω είμαστε έτοιμοι, το έχουμε στοιχήσει και αυτό τώρα πρόχειρα από κάτω. Ναι, όρισε εδώ, όχι, show 2 είναι εδώ, η συνάρτηση είναι show 2, άρα show 2. Πάμε να το τρέξουμε τώρα. Έχουμε και το δεύτερο, αν πατήσω και τα δύο θα δούμε στην κονσόλα 1-1. Αν δεν τα έχει τσεκάρει ο χρήστης 0-0, ας βάλουμε και άλλες δύο συνώνυμες ή όχι λέξεις. Εδώ θα έχουμε βέβαια μία τρίτη μεταβλητή, var 3, ας το πούμε αυτό 3, show 3, και στη συνάρτηση ας τη φτιάξουμε για αυτή να βλέπουμε την τιμή. Show 3 var 3 get, και εδώ αντί για άσλη αεροπλάνο, ας πούμε, και μια λέξη που δεν είναι, αεροπλάνο, τρία, τρία, τρία λοιπόν, και var 3. Έχουμε για αυτήν εδώ. Άρα
Ποιες από τις παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμες της λέξης πλοίων? Προφανώς ο μαθητής ή ο χρήστης, ναι, γενικότερα, θα πρέπει να απαντήσει αυτές τις δύο και όχι το αεροπλάνο. Τι δεν μ' άρεσε τώρα, αυτά είναι λίγο, τέλος πάντων, θα τα βάλω εδώ. Θα τα κολλήσω λοιπόν στην πρώτη στήλη αριστερά όλα. Sticky λοιπόν εδώ West. Και τώρα έχουν πάει όλα αριστερά. Το τελευταίο αλλού για αλλού. Εδώ. Ποια σας παρακάτω. Ωραία, τώρα έχουν στοιχηθεί όλα αριστερά. Βρισκόμαστε ακόμα στην πρώτη στήλη που η Python τη λέει column 0. Και τα στοίχησα ουσιαστικά στην πρώτη στήλη όλα west. Δυτικά, δηλαδή τέρμα αριστερά. Με την ίδια εντελώς λογική μπορούμε να φτιάξουμε και μία δεύτερη ερώτηση. Εδώ θα βάλω πιο πολλά. Θα βάλω ένα σχόλιο για να μην μπερδεύομαι εγώ ότι κάπου δεν τελειώνει η πρώτη ερώτηση. Και εδώ ερώτηση 1. Για σας παρακάτω λέξη είναι συνώνυμα στη λέξη πλοίο. Λοιπόν, τα έχω πάρει όλα τη γραφή και επικόλυση από πιο πριν. Εδώ ερώτηση 2. Ποιες παρακάτω λέξεις συνώνυμα της λέξης, αν βάλουμε τώρα κάτι άλλο, ξέρω εγώ, θυμωμένος. Είχαμε σταματήσει στη var 3, άρα αυτή θα είναι η var 4, η var 5, η var 6. Λοιπόν, άρα και εδώ θα χρειαστούμε var 4, so 4, var 5, και αυτά 4, 4, 5, 5. Έξι, έξι, έξι και έξι. Θα βάλουμε τώρα κάποιες πιθανές συνώνυμες λέξεις του θυμωμένος, ας πούμε, είναι βρισμένος. Ας βάλουμε εδώ μία που να μην είναι, γαλήνιος, και εδώ οργισμένος. Οργισμένος, να φτιάξω άλλο ένα, το 7ο θα λέει εδώ ήρεμος, αυτό ήταν. Έχω ετοιμάσει λοιπόν δύο ερωτησούλες, θα βάζω αυτό λεφτά. 7. Αντίστοιχα και εδώ στις συναρτήσεις, άμα θέλω να βλέπω αν είναι πατημένο ή όχι. 5, 4, 3, 2, 1, βαρ 1, βαρ 2, βαρ 3, βαρ 4, βαρ 5, σωστά, 7, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 5. Ωραία. Αν το τρέξουμε τώρα λοιπόν, λοιπόν δεν φαίνονται για ποιο λόγο. So 4 and define, ξέχασα να φτιάξω πάλι τις συναρτήσεις. Όπως έχουμε λοιπόν αυτές. Και εδώ θα έχουμε αντίστοιχα so 4, 4, so 5,
5, 6, είχαμε άλλη μία νομίζω, άρα έχουμε και για το τελευταίο δεύσω 7. Print varget 7. Λοιπόν, να το τρέξουμε τώρα. Κάτι δεν το αρέσει με το show 4. Όχι, εντάξει, είμαστε τώρα. Να τα τσεκάρω όλα. Τρισάς εδώ. Ναι. Έχουμε φτιάξει λοιπόν τις ερωτησούλες μας και 3 check buttons για την πρώτη και 4 για τη δεύτερη. Κάπου έτσι πάλι θα το λαμβάνει υπόψη αυτό εδώ, ότι είναι μετά από αυτό το σύμβολο της δίεσης σε Python, το παίρνει σχόλιο. Αν θέλουμε να φτιάξουμε τώρα πολύ γρήγορα και τα κουμπάκια που θα υπολογίζουν ή τα entries θα δίνει κάποια μηνύματα πως τα πήγε ο μαθητής μας, αν απάντησε σωστά, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, διότι όπως καταλάβατε αυτά εδώ παίρνουν τις τιμές 0-1, αλλά για να πάρει πόντο ας πούμε στην ερώτηση 1 πρέπει να επιλέξει το καράβι, το βαπόρι. Άρα το var 1 get, συγγνώμη, το var 1 get, αυτό το var 1 get θα πρέπει να είναι 1, δηλαδή να το έχει επιλέξει. Το ίδιο και για το var 2 για το βαπόρι, αλλά προσοχή όταν κάνουμε τον κώδικα να μην έχει επιλέξει και αυτό, άρα πρέπει να απαιτήσουμε και το var 3 να μην το έχει επιλέξει, έτσι, άρα να είναι 0, να μην βάλει το αεροπλάνο, γιατί φυσικά δεν είναι συνώνυμο της λέξης πλοίο. Το ίδιο και εδώ, δεν φτάνει δηλαδή μόνο να πούμε για να πάρει πόντο στη δεύτερη ερώτηση αυτό να ισούται με ένα μεταβλητή, δηλαδή αυτή και αυτή, πρέπει και αυτό εδώ να πούμε ότι πρέπει να είναι 0. Πάμε να το κάνουμε για να δείτε τι επικίνδυνο μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, ας φτιάξουμε και ένα κουμπί β1 ας πούμε button, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, το οποίο πρόχειρα τώρα θα το βάλω από κάτω window και να γράφει πάλι κάτι του στυλ calculate. Θα έχει και μία εντολή σίγουρα command για να κάνει τους υπολογισμούς. Ας την πούμε κλασικά calculations. Έτοιμο για το κουμπί, δεν θα πρέπει να το βάλουμε στο grid, στο πλέγμα, β1 grid. Ας το δώσουμε και ένα χρώμα. Background λοιπόν να είναι black, μαύρο, και μια ένα χρώμα γραμματοσειράς foreground FG green, και μένει και μια συνάρτηση command η οποία ονομάζεται calculations. Def λοιπόν calculations. Προς το παρόν να βάλω μόνο pass να μας αφήνει. Να δούμε, είδαμε και το κουμπάκι, ωραία, να και το κουμπάκι. Ας φτιάξω ένα entry ίσα ίσα που θα λέει τους πόντους. Entry 1 ας πούμε, entry
στο window θα είναι και μόνο ανάγνωση, state issue λοιπόν read only. Δεν θα μπορεί να γράψω χρήστης, δηλαδή κάτι εκεί μέσα, read only. Και θα έχει και μία variable content of ε1. Ας τη δηλώσω int var. Η οποία είναι, είπαμε, θα δηλώσουμε int var. Δεν το βάλαμε στο πλέγμα και αυτό grid, το ε1.grid. Λοιπόν, η πόντη του προς το παρόν είναι 0. Πάμε να φτιάξουμε το κουμπάκι calculate να δούμε αν έχει υπολογίσει σωστά τη βαθμολογία του. Λοιπόν, η ερώτηση 1 που βλέπουμε εδώ, ποιες σας παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμες στη λέξη πλοίο. Θέλουμε το γαράβι και το βαπόρι, άρα στα πρώτα check buttons η τιμή του var 1 να είναι 1 και 1. Αλλά κλασικό λάθος που γίνεται πολλές φορές. If λοιπόν var 1.get ίσον 1 and var 1.get ίσον 1. Τώρα, πολλοί κάνουν το λάθος, ας το κάνω και εγώ στην αρχή λάθος. Ας βάλουμε και μια μεταβλητή να μετράει τους points στην αρχή 0. Πολλοί κάνουν το λάθος και το αφήνουν έτσι. Εδώ var 2, συγγνώμη. Αν λοιπόν τίκαρε το πρώτο και το var 1 έχει τιμή 1, το τίκαρε, το ίδιο και το var 2 το έχει τίκαρε ο χρήστης, άρα έχει τιμή 1. Ωραία, παίρνει βαθμό. Αν το αφήσουμε έτσι όμως είναι λάθος. Ας πούμε λοιπόν ότι κάποιος θα το αφήνει έτσι, τότε οι πόντοι του αυξάνονται. Αν αφήσει, πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Ποιες παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμες στη λέξη τιμωμένος. Θέλουμε αυτό να είναι ένα, το var 4, να πάρει τη μένα το έχει τσεκάρει ο χρήστης, και το οργισμένος, το 4 και το 6. Άρα να βιαστούμε εδώ και πούμε if var 4.get ίσον 1 and var get var 6 ίσον 1. Επίσης τότε πάρε ένα βαθμό, δηλαδή η points σου να γίνει points in 1 ίσον 1. Εκεί είπαμε μετά οι πόντοι καταχωρούνται εδώ ουσιαστικά στο content of ε1, οπότε μετά θα φέρναμε content of ε1 τελεία set, έχουμε πει την έτοιμη μέθοδο και να βάλει τους points. Λοιπόν, τι λάθος έχει συμβεί τώρα εδώ? Αν βάλει καράβι βαπόρι, εδώ είναι σωστά 1. Ας απαντήσει και την άλλη, εκνευρισμένος και οργισμένος, θα πρέπει να πάρει τώρα άλλο ένα recalculate 2, το βλέπουμε εδώ, σωστό. Και εκεί που νομίζουμε ότι έχουμε κάνει όλα σωστά, προσοχή, γιατί αν ένας μαθητής βάλει και τα 3 εδώ και πάει να πατήσει calculate, έχει γίνει 1, διότι εδώ η συνθήκη var 1 τελεία get ίσον 1 and και var 2 get ίσον 1 όντως αληθεύει. Έλα όμως μας πάτησε και αυτό εδώ, άρα προσοχή, εδώ στο τρίτο θα πρέπει να είναι 0, να μην το έχει δηλαδή. Άρα εδώ πρέπει να απαιτήσουμε var 3 τελεία get να μην είναι τσεκαρισμένο. Μόνο τότε λοιπόν παίρνει ένα βαθμό την πρώτη ερώτηση.
Έχει επιλέξει τις σωστές με τικ, το έχει τσεκάρει και όχι την τελευταία, έτσι, που ήταν εδώ το αεροπλάνο. Το ίδιο τώρα πρέπει να κάνουμε και για τη δεύτερη ερώτηση, η οποία ναι μεν συνώνυμες λέξεις είναι το του θυμωμένος, το εκνευρισμένος και το οργισμένος, το 4 και το 6, αλλά δεν πρέπει με τίποτα να τσεκάρει τα άλλα, έτσι, άρα εδώ πρέπει να απαιτήσουμε πατήσουμε var 5.get, αυτή να μην έχει τσεκαριστεί, να είναι δηλαδή κατάσταση 0, και var.get του 7, ήταν το τελευταίο, το ήρεμος, ναι, το 7, εδώ είναι 7. Επίσης να μην έχει τσεκαριστεί. Τώρα λοιπόν είναι σωστά. Η μόνη περίπτωση για να βγουν σωστά οι πόντι τώρα είναι να πατήσει καράβι βαπόρι και εκνευρισμένος οργισμένος. Τι κάναμε λάθος. Όχι, βαρ 4 εδώ, βαρ 5. Συγγνώμη. Τώρα η μόνη περίπτωση να τρέξει σωστά λοιπόν είναι το καράβι βαπόρι, εκνευρισμένος, οργισμένος. Calculate 2. Αν πάει τώρα να τσεκάρουμε εδώ, ας κάνει μόνο στο πρώτο λάθος, τα βάλει όλα ας πούμε. Ναι, μεν έχει πετύχει τα δύο, αλλά τώρα πρέπει να, να βγει λάθος αυτό, να μην πάρει βάθμο εδώ. Εδώ θα τα βάλει σωστά, άρα τώρα πρέπει να βγει ένα. Και ας κάνει και το ανάποδο, δηλαδή σωστά την πρώτη αλλά λάθος την άλλη. Ναι μεν βάζει τα σωστά, αλλά βάζει γι' αυτό εδώ, βλέπετε, αυτό βγήκε λάθος. Οι μοναδικές λοιπόν περιπτώσεις τις βλέπουμε εδώ για να πάρει βαθμό πως πρέπει να γράφουν σωστά. Προσοχή λοιπόν λίγο εδώ. Αυτά για το check button και πώς μπορείτε να χτίσετε έτσι γενικά με ερωτησούλες και με check button μια εκπαιδευτική εφαρμογή. Ουσιαστικά είδαμε ότι το check button επιτρέπει την πολλαπλή επιλογή και ουσιαστικά λειτουργεί σαν ένας διακόπτης on-off, το βλέπουμε εδώ κάθε φορά πατάω και στην κονσόλα το 1 και το 0. Ο χρήστης έχει δυνατότητα να επιλέξει όσα στοιχεία θέλει από την ομάδα. Δεν θα πρέπει να το μπερδεύουμε με το Ready Button φυσικά, που εκεί ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μόνο ένα.